Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κυρίες Δυστυλίδες και υπέροχος. Κύριοι, Λευθέρης Παπα-Αργυρόπουλος. Όλα αυτά που είπε η Αποστολία, παλιός φίλος της εκπομπής, τον καλημερίζω και πάλι στην εκπομπή μας. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Είσαι καλά? Καλημέρα, καλά. Το πρώτο που ήθελα να σε ρωτήσω και μετά θα αφαιθώ στο ταξίδι που θα μας κάνεις, είναι αυτό το θέμα με την Αμφίπολη. Έχεις ανακαλύψει κάτι? Για την Αμφίπολη? Ναι. Έχω κάνει αρκετή έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, τελευταία ανακοινώθηκε ότι αυτός ο μεγάλος ο τύμβος έγινε κατ' εντολή του μεγάλου Αλεξάνδρου, με εντολή του Αλεξάνδρου προς τον προσωπικό του αρχιτέκτονα, τον Δημοκράτη, για να προορίζεται για τον ηφαιστείωνα, από ό,τι μας είπαν οι αρχαιολόγοι. Πιστεύω ότι το έχετε ακούσει και εσείς. Βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Σε παρακολουθούμε. Έτσι, αλλά πρέπει εδώ να τονίσουμε το εξής, ότι αναφέρεται από έγκριτες πηγές ότι ο ηφαιστείων κάηκε σε μια πολύ μεγάλη νεκρική πυρά, την οποία διέταξε ο ίδιος ο Μεγάς Αλέξανδρος. Επομένως, εφόσον στην Αμφίπολη έχει βρεθεί ένας σκελετός τουλάχιστον, αποκλείεται το έβριμα αυτό να αντιστοιχεί στον ίδιο. Δεν σημαίνει βεβαίως αυτό ότι δεν μπορεί να υπάρχει και άλλος τάφος εκεί, διότι ένας τόσο μεγάλος τύμβος, ο οποίος είναι 20 στρέμματα περίπου, γιατί είναι κυκλικός ο τύμβος και η ακτίνα που έχει είναι περίπου 158 μέτρα, έτσι, 400, οπότε μιλάμε για έναν τύμβο πολύ μεγάλο. 497 μέτρα είναι ο τύμβος. Περίγυρος που είναι η περιφέρεια του είναι 498 μέτρα. Ναι. Και ο αριθμός από τη λέξη μετακομιδή είναι 498. Μετακομιδή δηλαδή τι θα πει αυτή η λέξη? Μετακομιδή θα πει μετακομιδή των οστών, μετακομιδή ενός σώματος, δηλαδή μεταφορά από κάπου μακριά ενός νεκρού. Μάλιστα. Να λοιπόν. Και επίσης τα δεδομένα τα υπόλοιπα, τα αριθμητικά που έχει ο τύμβος, σε μέτρα βεβαίως, γιατί εμείς μετράμε σε μέτρα σήμερα, αντιστοιχούν κωδικοποιημένα σε κάποιες φράσεις κλειδιά που έχουν σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Αλλά τίθεται το ερώτημα, είναι δυνατόν ένας τόσο μεγάλος τύμβος να είναι προορισμένος μόνο για έναν? Επομένως, εφόσον δεν έχει εξερευνηθεί ακόμη όλος αυτός ο τύμβος, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι τάφοι εκεί, και άλλοι ταφικοί θάλαμοι, και να υπάρχουν και άλλοι νεκροί εκεί. Και βεβαίως δεν μας έχουν πει ακόμη οι αρχαιολόγοι σε ποιον αντιστοιχεί ο σκελετός που ευρέθηκε εκεί. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί, έτσι. Μην έχουμε και πολύ μεγάλες και παράλογες απαιτήσεις, αλλά μετά 2000, φυσικά ο σκελετός αυτός δεν είναι του ηφαιστείωνος. Ο ηφαιστείωνας κάει και από ό,τι λένε. Ναι, από ό,τι είναι καταγεγραμμένο ιστορικά, ναι. Ισχύει αυτό, έγινε μια μεγάλη νεκρική πυρά. Άρα Άρα ο σκελετός που ευρέθη ανήκει σε κάποιο άλλο άτομο. Αυτό που λένε για την, Ολυμπιάδα. Εάν ακούγεται και αυτό, έτσι, ακούγεται και αυτό, περιμένουμε να μας πούν. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το μνημείο αυτό έχει πολύ μεγάλη σχέση με την οικογένεια του, τη βασιλική οικογένεια του Αλεξάνδρου, και αυτό τεκμέρεται, έτσι, γιατί πρέπει να λέμε και από πού τεκμέρεται αυτό που λέμε. Βεβαίως. Από τον Λέοντα, ο οποίος υπήρχε στην κορυφή του μνημείου και τώρα υπάρχει στις εκβολές του Στριμώνος. Βεβαίως. Τέτοιος Λέων υπάρχει άλλος ένας. Στη Χερόνια. Ο οποίος είναι σχεδόν όμοιος με αυτόν που ήταν στην κορυφή του τύμβου και βρίσκεται στη Χερόνια. Στη Χερόνια, ναι. Είναι γιατί αφιερωμένος στον Ιερό Λόχο, νομίζω. Ναι, ακριβώς, μπράβο. Επειδή εκεί είσαι ενημερωμένος από ό,τι βλέπω, επειδή εκεί ο Φίλιππος είχε δώσει μάχη με τον Ιερό Λόχο των Θηβαίων, όπου 259 από τον Ιερό Λόχο των Θηβαίων είχαν πέσει σε αυτή τη μάχη, την είχε κερδίσει βεβαίως ο Φίλιππος, και είχε δώσει εντολή ο Φίλιππος να κατασκευαστεί αυτό το συγκεκριμένο εκεί μνημείο, το οποίο
έχει μία διαφορά μικρή από τον Λέοντα της Αμφιπόλεως, διότι ο Λέων της Αμφιπόλεως, εάν προσέξετε το πρόσωπό του, κοιτάζει ευθεία, δεν είναι στραμμένο δηλαδή. Μάλιστα. Ενώ ο Λέων της Χερονίας είναι στραμμένος προς τα δεξιά και κοιτάει προς τη Θήβα, αποδίδοντας φόρο τιμής προς τους Θηβαίους. Μάλιστα. Επίσης, η ευθεία, η γραμμή από το οπτικό πεδίο του Λέοντος της Χερονίας σημαδεύει ένα χωριό εκεί το οποίο λέγεται Ακόντιο, και αν εξαριθμίσουμε το όνομα Ακόντιο, αν υπολογίσουμε δηλαδή τον αριθμό από το όνομα Ακόντιο, είναι 521. Επίσης, το όνομα Αλέξανδρος έχει επίσης 521 αριθμό, αλλά και το ύψος του Λέοντος, χωρίς τη βάση του, είναι 5,21 μέτρα. Μάλιστα. Και της Χερονίας και της Αμφιπόλεως. Και της Αμφιπόλεως. Άρα ναι, υπάρχει μια ταύτιση των δύο Λεόντων. Ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη σχέση με τη βασιλική οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή φαίνεται από τα στοιχεία αυτά που δώσαμε ότι επειδή έχουμε δύο Λέοντες οι οποίοι ομοιάζουν πάρα πολύ και επειδή γνωρίζουμε με ιστορική απόδειξη ότι ο Λέων της Χερονίας έχει κατασκευαστεί με εντολή του Φιλίππου, σημαίνει ότι και ο Λέων της Αμφιπόλεως έχει σχέση άμεση με τη βασιλική οικογένεια του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διότι έχουμε την ίδια αρχιτεκτονική κατασκευή, τον ίδιο σχεδιασμό και το ίδιο ύψος. Και εδώ θα καλέσουμε λοιπόν τώρα την ίδια την ελληνική γλώσσα, με την ιδιότητα που έχει να μπορεί να μας δίνει κάποιο φως σε γεγονότα του παρελθόντος. Μάλιστα. Και θα γράψουμε τη φράση «Ο Μέγας Αλέξανδρος αποθνίσκει». Δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος πεθαίνει. Το αποθνίσκει είναι στην καθαρέβουσα. Λοιπόν, αυτή η φράση, αυτές οι λέξεις, «Ο Μέγας Αλέξανδρος αποθνίσκει», έχουν άθροισμα τον αριθμό 1293. Γράφοντας τη φράση «Η Βαβυλών», καταλήγουμε ακριβώς στον ίδιο αριθμό, στο 1293. Άρα επιβεβαιώνουμε ότι η ελληνική γλώσσα μέσω της Πυθαγορείου Αριθμοσοφίας και των λεξαριθμικών βεβαίως ισοψηφιών γνωρίζει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στη Βαβυλώνα μέσα από την καταπληκτική αυτή ισότητα, την οποία την επαναλαμβάνω, ο Μέγας Αλέξανδρος αποθνίσκει ίσον 1293, η Βαβυλών ίσον πάλι 1293. Αυτό το 1293 πώς βγαίνει? Το Ι είναι το 8, το Β είναι το 2, το Α το 1, το Β πάλι το 2, το Ι το 400, το Λ το 30, το Ω το 800 και το Ν το 50. Το άθροισμα αυτών των αριθμών είναι το 1293. Μάλιστα. Ενώ για την άλλη φράση «Ο Μέγας Αλέξανδρος αποθνίσκει» έχουμε αρκετά περισσότερα γράμματα, αλλά επειδή τα βάρη τους, δηλαδή οι αριθμητικές τους αξίες, είναι έτσι διαρρυθμισμένες ώστε να είναι μικρότερες, καταλήγουμε πάλι στο ίδιο άθροισμα, και αυτό είναι ένα φαινόμενο στα μαθηματικά το οποίο ονομάζεται διαμερίσεις αριθμών. Δηλαδή εδώ έχουμε δύο διαφορετικές διαμερίσεις του αριθμού 1293. Εάν τώρα πάμε στην Αμφίπολη και γράψουμε τη φράση «Λέων Αμφιπόλεως». Λέων Αμφιπόλεως. Να δούμε δηλαδή πού μας οδηγεί με την αριθμοσοφία του Πυθαγόρα αυτή η φράση. Μας οδηγεί στον αριθμό 2621. Ο Λέων Αυτές οι δύο λέξεις, έτσι. Λέων Αμφιπόλεως. 2621. Μάλιστα. Εάν τώρα γράψουμε τη φράση «Αλέξανδρος Φιλίππου Μακεδόν», το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. 2621. Προσπαθούν κάτι να μας δώσουν να καταλάβουμε. Τόσο κώδικας λοιπόν μας δηλώνει ότι ο Λέων της Αμφιπόλεως είναι συνδεδεμένος με την οντότητα του Αλεξάνδρου του Μακεδόνος εκ του Φιλίππου. Γιατί εδώ αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι. Μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Και όπως είχε αποφανθεί και ο κύριος Μιχάλης Λεφαντής. Ναι. Αρχιτέκτονας είναι αυτός. Ο Λέων της Αμφιπόλεως είχαν υπολογίσει ακόμη και προς τα που κοιτούσε το οπτικό του πεδίο. Και είχαν πει σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση ότι κοιτούσε προς την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Μάλιστα. Όπως υπολόγισαν δηλαδή με τις γωνίες εκεί του οπτικού πεδίου του Λέοντος, απεφάνθησαν περί αυτού. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες κωδικοποιημένες εκεί αριθμητικές σχέσεις των αριθμητικών δεδομένων του Τύμβου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικά
ας το πούμε, κάποιος τύμβος ο οποίος προσεγγίζει την τελειότητα, έτσι. Δεν διότι υπάρχει, μετρήθηκε και η αναλογία, το π δηλαδή, το οποίο είναι το μήκος της περιφερειάς του κύκλου προς τη διάμετρο, και βρέθηκε να είναι 3,14 με 2 δεκαδικά ψηφία, δηλαδή αποδεικνύοντας ότι ακόμη και κατά το τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνος, οι Έλληνες να είχαν γνώση της αριθμητικής αυτής, της μαθηματικής σταθεράς, με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων τότε. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι και ο Αρχιμίδης ήταν ο πρώτος που είπε ότι το π ισούται περίπου ίσον με το, είναι περίπου ίσον με το 22/7. Έτσι. Όχι ακριβώς ίσον, αλλά περίπου ίσον. Γιατί ξέρουμε ότι το π δεν είναι ρητός αριθμός. Δηλαδή είναι ένας αριθμός ο οποίος έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία, στα οποία δεν εμφανίζεται περιοδικότητα. Είναι μη περιοδικός και είναι υπερβατικός. Ο αριθμός π και ισούται με 3,14, 15, 9, 26, 5, 35, 8, 97, 93 κλπ. Έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία, από τα οποία έχω απομνημονεύσει τα 1000 πρώτα. Και χάθηκα. Θα μου πει τι είναι τα 1000 πρώτα, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Σχεδόν τίποτα. Χάθηκα. Όχι και σχεδόν τίποτα. Εμεί δεν θα μπορούσαμε ούτε τα 3 πρώτα. Είναι πολύ απλό να θυμάστε τον αριθμό αυτό με 5 ψηφία. Είναι το 3, μετά είναι το 14 και μετά το 15. Το 15 είναι μία μονάδα παραπάνω από το 14. Εντάξει, ξέρουν όλοι σχεδόν ότι το π είναι 3,14. Βάζετε άλλο ένα και μετά λέτε ότι είναι το 15. Τα ονόματα. Αλλά αν θυμάστε το ακόλουθο ρητό, το οποίο έχει συνδέσει ο μαθηματικός Νικόλαος Χατζηδάκης, το οποίο είναι αΐ ο Θεός ο Μέγας γεωμετρή, το κύκλου μήκος είναι να ορίσει διαμέτρο, παρήγαγεν αριθμών απέραντων, και ον φεφ ουδέποτε όλων θνητή θα εύρωση. Εάν θυμάστε αυτό το ρητό, μετά θυμάστε τα 23 δεκαδικά ψηφία του αριθμού π, τα πρώτα 23 δεκαδικά ψηφία, διότι αντιστοιχίζοντας το πλήθος των γραμμάτων της κάθε λέξεως από αυτές που είπαμε, η αντιστοιχία είναι κατευθείαν ο αριθμός π με τα πρώτα δεκαδικά του ψηφία, διότι η λέξη ΑΗ που σημαίνει πάντοτε έχει 3 γράμματα, που είναι το πρώτο ψηφίο. Το όμικρον είναι 1 γράμμα και είναι το 1 μετά. Θεός έχει 4 γράμματα, είναι το 4. Το όμικρον πάλι είναι 1 γράμμα και έχει το 1. Μέγας είναι 5 γράμματα, είναι το 5. Γεωμετρία έχει 9 γράμματα και πάει το 9. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή πόσα γράμματα έχει κάθε λέξη. Από τη φράση ΑΗ ο Θεός ο Μέγας γεωμετρή, το κύκλου μήκος είναι να ορίσει διαμέτρο, παρήγαγεν αριθμών απέραντων και ον φεφ ουδέποτε όλων θνητή θα εύρωση. Δηλαδή και δυστυχώς δεν θα μπορέσουν οι θνητοί να βρουν αυτόν τον αριθμό όλων, διότι έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία μη περιοδικά και δεν έχουν άπειρο χρόνο. Αυτό εννοεί αυτό το συγκεκριμένο ρητό. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Λευθέρη. Διάβασα κάπου εκεί στο ίντερνετ ότι έχεις κάνει μία εργασία, έχεις κάνει μία έρευνα σχετικά με τις αυτοκτονίες που υπάρχουν αυτά το καιρό, δηλαδή που την έξαρση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν ισχύει αυτό ακριβώς έτσι. Απλώς είχα υπολογίσει εγώ το 2011 που ακούγαμε ότι είχε ξεκινήσει το φαινόμενο αυτό να γίνεται πιο έντονο. Είχα απολογίσει τον αριθμό από το ρήμα αυτοκτονό και είχε βγει ο αριθμός 2011. Μάλιστα. Όπως επίσης οι λέξεις κούρεμα χρέους, αυτές οι δύο λέξεις που σχηματίζουν αυτή τη φράση, κούρεμα χρέους, ναι, μας δίνουν πάλι άθροισμα τον αριθμό 2011, όπως και οι φράσεις πανικός εις το Σύνταγμα, έχουμε πάλι το 2011 και όλοι θυμόμαστε ότι το έτος 2011 είχε γίνει και το κούρεμα χρέους, αλλά είχε γίνει και πανικός εις το Σύνταγμα στην Αθήνα. Την καινούργια κυβέρνηση βάσει των ονομάτων και των αριθμών βγάζεις καμία άκρη? Καταπληκτικά πράγματα βγαίνουν, δηλαδή όταν λέω καταπληκτικά, εντυπωσιακά όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν γράψουμε τη φράση, ας ξεκινήσουμε μάλλον από τη λέξη κρίση και από τη λέξη μνημόνιο, και θα δούμε ότι και η μία και η άλλη έχουν λεξάριθμο το 338. Πώς γίνεται αυτό? Ας εξηγήσουμε γιατί. Διότι το κάπα είναι 20, το ρο είναι 100, το κρίση, το γιώτα είναι 10, το σίγμα 200 και το ήτα είναι 8. Το άθροισμα των αριθμών αυτών μας δίνει το 338. Εάν πάρουμε τη λέξη μνημόνιο, παρότι έχει περισσότερα γράμματα, μάλιστα, το μη είναι 40, το νι 50, το ήτα 8, το μη πάλι 40, το όμικρον 70,
τον Ι πάλι 50, το Ι 10 και το Ω πάλι 70. Το αποτέλεσμα είναι 338. Άρα ο λόγος γνωρίζει ότι όταν θα ομιλούμε περί κρίσεως θα ομιλούμε και περί μνημονίου και αντιστρόφως. Και αν πάρουμε και τη λέξη επιβλαβής, και αυτή η λέξη έχει τον ίδιο αριθμό, το 338, αποδεικνύοντας ότι η κρίση και το μνημόνιο είναι επιβλαβής. Εάν τώρα γράψουμε την φράση το αντιμνημόνιον, στην καθαρέγουσα όμως, έτσι, το αντιμνημόνιον, γιατί βάζουμε και τον Ι εδώ, ναι. Ενώ προηγουμένως είχαμε δύο λέξεις στη δημοτική, κρίση ίσον μνημόνιο, γιατί είναι κρίση ίσον μνημόνιο, θα έπρεπε να είναι ας πούμε στην καθαρέγουσα, έτσι, ενώ έχουμε κρίση ίσον μνημόνιο, γιατί εμείς η πλειοψηφία δεν το τονίζει ως κρίση ή ως μνημόνιον, έτσι. Το αναφέρει ως κρίση και μνημόνιο. Κρίση και μνημόνιο. Οπότε, σωστά. Εάν ο λόγος μπορεί να δει στο μέλλον, βλέπει ότι η διάλεκτος είναι η νέα ελληνική και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η συγκεκριμένη αλλίωση στις δύο αυτές λέξεις. Εάν όμως τώρα εμείς γράψουμε την φράση το μνημόνιον, θα δούμε ότι έχει το αντιμνημόνιον, θα δούμε ότι έχει τον ίδιο ρυθμό με τη φράση το χρήμα. Και ποιος είναι ο ρυθμός? Το 1119. Τον ίδιο ρυθμό έχει και η φράση η Ρωσία. Και βεβαίως η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και στρατιωτική αλλά και οικονομική. Και μας παραπέμπει ότι εάν η κυβέρνηση θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Ρωσία όσον αφορά τα οικονομικά αλλά και τα οικονομικά, τα πολιτικά και άλλα ας πούμε δεδομένα, θα μπορούσε να επωφεληθεί και θα μπορούσε να φέρει χρήμα στην Ελλάδα και θα μπορούσε να φέρει μια βελτίωση σε πολλούς τομείς. Γι' αυτό και έχει ακουστεί ότι ο Πούτιν και ο Τσίπρας είχαν αναφερθεί, είχαν ομιλήσει περί του αγωγού, όπως και ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος το 2007 είχε κάνει προσπάθειες να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα και είδαμε ότι είχαν μπει φωτιές στην Πελοπόννησο και όχι μόνον, αρκετές. Δηλαδή είχαμε μια τεράστια οικολογική καταστροφή και μας μιλούσαν τότε για την ασύμμετρη απειλή που όλοι θυμόμαστε. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπεις την εξάπλωση? Αλλά δεν είπαμε ένα, για πες μου την ερώτηση. Των τζιχαντιστών. Τη μεγάλη αυτή μάστιγα της ανθρωπότητας. Ευτυχώς που υπάρχει ο Πούτιν, γιατί όπως είδαμε ενήργησε ως καταλήτης στη Συρία, ασχέτως το ότι έχουν πει κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι εχθροί του, οι οποίοι είναι και εχθροί δικοί μας, αλλά δεν ολοκληρώσαμε όσον αφορά, βεβαίως, όσον αφορά αυτό που με ρώτησες πριν, για το τι μπορεί να γνωρίζει ο λόγος για τα πολιτικά γεγονότα τώρα που βλέπουμε. Εάν πάρουμε τη φράση το τρίτο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, πάλι ναι, στην ελληνική γλώσσα, το άθροισμα αυτών των λέξεων όταν γίνουν αριθμοί είναι 1488. Το τρίτο εάν μνημόνιο. Αν πάρουμε τη φράση ο Τσίπρας και ο Καμένος, το άθροισμα είναι ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα. Ο λόγος λοιπόν γνωρίζει ότι όταν θα έρθουν δύο πολιτικοί που θα έχουν αυτά τα ονόματα, θα έρθει και το τρίτο μνημόνιο. Άρα έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία, το τρίτο μνημόνιο, ίσον ο Τσίπρας και ο Καμένος, ίσον 1488. Το, ένα λεπτό, ένας, άστο. Και η συνάδελφός μου εδώ πέρα και συμπαρουσιάστρια μου, η Αποστολή Εντοβόλη, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ, γιατί παλιά έκανα την εκπομπή αυτή με τον Κώστα το Χίτα, έχεις βγάλει κάποια στοιχεία ότι μπορούμε να είμαστε συνεργάτες. Το καινούριο αυτό όνομα λέει κάτι. Αποστολία Ντομβόλη. Κάθε όνομα έχει τη σημασία του, τα ονόματα είναι πολύ σημαντικά. Αλλά όταν κάνουμε αναλύσεις ονομάτων, ναι, δεν μπορούμε να πούμε ελάχιστα πράγματα, πρέπει να κάνουμε μια σε βάθος ανάλυση. Και καλό θα είναι κάτι, αυτό θα είναι να το αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε από κοντά. Βεβαίως, πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, Λευτέρη? Να ανάλυση και να έχουμε ας πούμε, κάποια και δεδομένα σημαντικά να τα εξηγήσουμε και στους ακροατές. Την άλλη φορά ήταν και οι ακροατές. Να τα εννοήσουν. Ήταν και οι ακροατές. Αν κάποιος ας πούμε, μας ζητήσει τον αριθμό από το όνομα Τσίπρα, ναι, ο αριθμός αυτός είναι 891. Τσίπρας. Ναι, και βλέπουμε ότι εάν γράψουμε τη φράση «ο Τσίπρας», προσαυξάνεται αυτό κατά 70 και γίνεται 961, διότι 891 είναι χωρίς το άρθρο.
Μάλιστα. Και το άρθρο το όμικρον είναι το 70. Εάν όμως κάνουμε τώρα εδώ έναν διασπαστικό ή αναγραμματισμό, θα μας δώσει τη φράση chip or RAS. Δηλαδή βλέπεις το chip, το microchip. Και από τότε που ο chip RAS εμφανίστηκε, μετά ιδιαίτερα από τα capital controls, από τους κεφαλαιακούς ελέγχους, βλέπουμε να διαφημίζονται οι πιστωτικές χρεωστικές κάρτες και όχι μόνο, έτσι ακόμη και στα ταξί, οι οποίες επάνω βεβαίως τι έχουν, το chip, το τσιπάκι, το microchip. Τώρα άρα τα ονόματα δεν είναι τυχαία, αλλά αν αναλύσουμε λεξαριθμικά... Το καλό το είχες για το τέλος, Ελευθέρη. Ότι αυτό είναι 891 και ισοψηφεί με τη λέξη τούμπα και με τη λέξη υποκλησία. Γι' αυτό έκανε και τη μεγάλη τούμπα και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, ενώ στην αρχή έλεγε ότι θα τα σκίσει. Μήπως όμως και η τούμπα εννοεί κάτι για τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τώρα εδώ... Εδώ εννοεί την τούμπα την... του Τσίπρα. Ότι άλλαξε πορεία 180 μοίρες. Ναι, αλλά και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή γίνεται κοσμογονία. Σαββίδης πλήρωσε τα χρέη, γήπεδο ετοιμάζεται να κάνει, μεταγραφές κάνει. Ο ΠΑΟΚ πάει καλύτερα, δεν έχει σημασία. Χαίρομαι, παρακολουθώ την πορεία του ΠΑΟΚ και βλέπω ότι αυτή η ομάδα αγωνίζεται και καλό θα είναι να πάρει και αυτή η ομάδα ένα πρωτάθλημα, γιατί το αξίζει, έτσι. Το αξίζει και είναι ομάδα η οποία πολλές φορές ξεκινάει πολύ καλά. Στην πορεία βεβαίως μετά έχει κάποια προβλήματα. Αυτά δεν οφείλονται όμως μόνο στους παίκτες. Έτσι. Είναι σε πολλές παραμέτρους και άλλους παράγοντες που οφείλονται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συναντάει και τα εμπόδια, να το πούμε έτσι. Αλλά πρέπει βεβαίως και αυτή η ομάδα να πάρει ένα πρωτάθλημα, διότι όπως είπαμε το αξίζει. Είναι πολύ μαχητική ομάδα, είναι ομάδα που μάχεται. Και ο αριθμός από το όνομα ΠΑΟΚ είναι 171. Πώς βγαίνει αυτό? Το π είναι 80, το α είναι η μονάδα, το 1, το όμικρον είναι 70 και το κ είναι 20. Το σύνολο είναι 171. Το 171 μας λέει κάτι. Καταλήγει στον αριθμό 9. 1 και 7 και 1. Το 9 ο αριθμός 9 είναι τέλειο τετράγωνο, είναι 3 επί 3. Και είναι ο μέγιστος μονοψήφιος αριθμός. Και είναι και ο αριθμός του πνεύματος. Γιατί η λέξη πνεύμα έχει τον αριθμό 576 και 5 και 7 και 6 μας κάνει 18, 1 και 8 μας οδηγεί στο 9 πάλι. Μάλιστα. Ενώ αν πάρουμε τη φράση τριαδικός Θεός, θα μας δώσει τον αριθμό 999, ο οποίος είναι ο μέγιστος τριψήφιος φυσικός αριθμός, όπως και ο τριαδικός Θεός είναι ο μέγιστος στο σύμπαν. Λευτέρη, πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη? Είναι πολλοί φίλοι που θέλουν να ανεβώ επάνω. Κάνω και καμία διάλεξη και σε κάποιο βεβαίως χώρο που πηγαίνω. Θα σε ενημερώσω όταν θα είναι να έρθω. Έχω το τηλέφωνο μου, ναι, βεβαίως. Οπότε θα σου τηλεφωνήσω. Όχι, το καινούργιο και το παλιό. Να προετοιμάσουμε μια εκπομπή έτσι καλή εκεί, να έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα. Την άλλη φορά συμμετείχανε και οι ακροατές, τους είπες διάφορες συμβουλές, τι βγάζει το όνομά του κτλ. Θα ήθελα να την ξανακάνουμε αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Για την ώρα σου και θα περιμένω τηλέφωνο σου μόλις έρθει στην πόλη. Μόνο να κάνω και μια διόρθωση, γιατί είπα ότι έχει ακτίνα ο τύμβος 158,4. Είναι η διάμετρός του αυτή. Α, μπράβο, γιατί. Και εάν γράψουμε τη φράση Αλέξανδρος ο Μακεδόν ο Γάμα, διότι ο γιος του είναι ο Δέλτα, το άθροισμα είναι 1584. Δηλαδή μέσα στην διάμετρο του τύμβου, σε μέτρα είναι κωδικοποιημένος και ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο τύμβος έγινε με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς τον προσωπικό του αρχιτέκτονα, τον Δεινοκράτη, για τον ίδιο. Και δεν μπορώ να αποκλείσω ότι δεν είναι και για τον ηφαιστείωνα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό, διότι δεν έχω αποδείξεις. Αλλά θεωρώ, από δεδομένα που έχω, αριθμοσοφικά δεδομένα, αλεξαριθμικά δεδομένα, ότι ο τύμβος αυτός έγινε κατ' εντολή του Αλεξάνδρου προς τον Δεινοκράτη για τον ίδιο. Ελπίζω όταν θα έρθεις να υπάρχουν και άλλα νέα να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το αναλύσουμε αυτό το θέμα εξονυχιστικά και θα παρουσιάσουμε και άλλες ισοψηφίες, οι οποίες είναι πολύ δυνατές και θα εξηγήσουμε το πώς και το γιατί. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια.